είναι ξεκάθαρη ανανδρία, γιατί ήτανε όμορα στο σύνορο, στο πλέγμα του Εθνικού Δρόμου. Το σκοτώσαν από τον κεντρικό δρόμο, δηλαδή είναι θρασίδηλοι τελείως αυτοί που το κάνανε. Έγκλημα και μάλιστα χωρίς τιμωρία χαρακτηρίζεται η θανάτωση ενός θηλυκού αγριμιού στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Νύχτα με προβολής, που σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί που πυροβόλησαν δεν είχαν σκοπό ένα μόνο ζώο, είχαν σκοπό να πυροβολήσουν αδιακρίτως. Μετά τη σκληρή ανακοίνωση της Διευθύνσης Δασών Χανίων, στην οποία γίνεται λόγος για πράξη νυχτερινής ανανδρίας από δειλούς, τα στελέχη της υπηρεσίας καλούν την κοινωνία να απομονώσει όσους εξακολουθούν να κυνηγούν τον κρητικό έγαγρο, παραβαίνοντας ακόμη και τον άγραφο κανόνα των κυνηγών. Αυτές οι ενέργειες δεν πρέπει να συμβαίνουν. Θα πρέπει να απομονωθούν, να μην βρίσκουν καμιάς μορφής αποδοχή. Δεν είναι μαγιά, δεν είναι ξυπνάδα. Είναι μία κακία. Είναι μία κακία. Δεν σέβονται τον τόπο τους, δεν σέβονται τίποτα. Η θέα του νεκρού αγριμιού ηλικίας μόλις 4 ετών σοκάρει. Όχι όμως τους λαθροθύρες. 4 αγρίμια είχαν βρεθεί σκοτωμένα μέσα στο φαράγγι της Αμαριάς το 2011 με τον δράστη τότε να συλλαμβάνεται. Τα σύμβολα δεν πυροβολούνται. Συνεπώς γι' αυτό χαρακτηρίσαμε εξ αρχής μια άνανδρη ενέργεια. Είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Η Διεύθυνση Δασών προειδοποιεί πως δεν θα επιτρέψει άλλα ή δεχθεί εγκλήματα σαν αυτό που συντελέστηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Την ίδια στιγμή στην αστυνομία έχουν διατεθεί όλα τα στοιχεία προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.